Θα πάμε και στην κυρία Μεθενίτη, γιατί εντάξει, καλά τα λέμε για αυτά που θα μας δώσουν, αλλά νομίζω έχουν και να μας πάρουν. Καλά, ναι. Μπήκες πολύ θετικά. Κινείται το κλίμα, παιδιά. Και τώρα που μας πάρουν, μην ξεχάσετε να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας. Μην ξεχάσετε να πληρώσετε. Τώρα θα μας τα πει η κυρία Μεθενίτη. Εγώ τα πλήρωσα πριν τρεις μέρες. Το έχω ξεχάσει. Ναι. Ναι, όταν δίνουν τόσο μεγάλες περιόδους ενίοτε παράτασης, τότε πράγματι διαμορφώνεται και ένα κλίμα, ξέρεις, εντάξει, το ξέχασα. Μου διέφυγε και καμιά φορά μπορεί να βρεθούμε εξ απρόπτου. Γι' αυτό καλό είναι να θυμίσουμε τι γίνεται με τα τέλη κυκλοφορίας. Βέβαια, να πούμε ότι πάρα πολλοί όντως έχουν ξεχάσει να ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση και καλό είναι να το υπενθυμίζουμε συνεχώς, γιατί το τέλος του μήνα φτάνει. Οπότε πρέπει να ολοκληρωθούν και αυτές οι διαδικασίες. Μέχρι λοιπόν την άλλη Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου, θα πρέπει να εξοφληθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Και η διαδικασία, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ απλή. Μπορεί κανείς να μπει με τους κωδικούς του Taxes Netu στην σελίδα της ΑΔΕ, στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ, να κατεβάσει το ειδοποιητήριο το οποίο έχει εκδοθεί ήδη στο όνομά του και είτε με QR code είτε με τον κωδικό RF να κάνει την εξόφληση στην τράπεζά του. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί για να κάνει κάποια άλλη διαδικασία. Επίσης, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να καταθέσει και πινακίδες. Μπορεί να καταθέσει και πινακίδες. Είναι σημαντικό και αυτό. Ηλεκτρονική εκκινησία. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια διαδικασία στην εφορία. Πολύ εύκολα από το σπίτι του με ένα κλικ. Οι οποίοι μετά έχουν δικαίωμα για στα τέλη με το μήνα, έτσι, τα οποία περιμένουμε γύρω στο Πάσχα να ενεργοποιηθεί και αυτή η διαδικασία. Πολύ σωστά. Τέλη με το μήνα θα έχουμε και φέτος, αλλά πράγματι η διαδικασία δεν είναι άμεσα διαθέσιμη. Κάνει περίπου 1 με 1,5 μήνα και 2 μήνες καμιά φορά μέχρι να ξεκινήσει. Οπότε μέσα στον Απρίλιο ή ίσως και το Μάιο για να, όσοι θέλουν να κάνουν άρση της ακινησίας τους. Πριν με πάτε στο επόμενο θέμα, μία ακόμη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση παράταση των τελών κυκλοφορίας, γιατί εγώ προσωπικά δεν το βλέπω, αλλά... Όχι, ούτε εγώ το βλέπω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση. Καλό είναι όσοι οφείλουν ακόμα και δεν έχουν πληρώσει να σπεύσουν να εξοφλήσουν. Να δούμε τι θα γίνει και με τις φορολογικές δηλώσεις, λοιπόν. Ξεκινούν λοιπόν και οι φορολογικές δηλώσεις μέσα στο Μάρτι. Πέρα από τις παροχές που έχουμε, έχουμε και αυτή τη διαδικασία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και να γνωρίζουμε τι θα πρέπει να πληρώσουμε στην εφορία. Μέσα στο Μάρτι θα είναι έτοιμο το σύστημα για να δεχτεί τις φορολογικές δηλώσεις με βάση τις ανακοινώσεις που έχουν ήδη δοθεί στην δημοσιότητα. Και η εξόφληση του φόρου θα γίνει πάλι σε 8 δόσεις όπως και πέρσι. Πρώτη δόση τον Ιούλιο του 2023 και τελευταία δόση το Φεβρουάριο του 2024. Βέβαια, πάντα υπάρχει και η δυνατότητα σε έως 24 δόσεις. Το γνωρίζουν ήδη όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις τους και καλό είναι να το υπενθυμίσουμε και αυτό. Η πάγια ρύθμιση. Βέβαια, δεν είναι η μόνη υποχρέωση που έχουμε, έτσι. Όχι, πράγματι δεν είναι η μόνη. Έρχεται και το πιο βαρύ, έρχεται και ο ένφια, έρχονται και τα καθαριστικά του ένφια. Αυτό λοιπόν θα καθυστερήσει λιγάκι, θα είναι μέχρι τα τέλη του Απριλίου, δεν θα είναι μέσα στο Μάρτι, για να μην μας έρθουν και όλα μαζί, να πάρουμε και μια ανάσα. Και βέβαια η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί μέσα στο Μάιο του 2023. 10 δόσεις από πέρσι, έχει αλλάξει το καθεστώς. Αυτή είναι μια καλή κίνηση, βέβαια, το γεγονός ότι αποπληρώνεται πλέον σε 10 δόσεις και όχι σε λιγότερες. Φεβρουάριο του 24 η τελευταία δόση. Πάλι υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης σε 24 δόσεις. Και επί τη ευκαιρία να μην ξεχάσουμε ότι το Φεβρουάριο του 2023 είναι η τελευταία δόση του ένφια του περσινού. Για τον ένφια λοιπόν του 2022 εξοφλούμε αυτό το μήνα. Οπότε μην το ξεχάσουμε και αυτό, αν μας έχει μείνει η τελευταία δόση.